Σήμερα θα αναλύσουμε το πείραμα που κάναμε με την κίνηση των δύο ενωμένων ποτηριών και βλέπουμε εδώ στο βίντεο ότι τη στιγμή που εκτουξεύουμε τα δύο ποτήρια ασκούνται οι εξής δυνάμεις πάνω στο ποτήρι. Ένα, δημιουργούμε μια κίνηση στα ίδια τα ποτήρια, δεξιόστροφη, δηλαδή κάπως έτσι, και δίνουμε και μια δύναμη, μια όθηση προς τα μπροστά και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα ποτήρια στα πρώτα δευτερόλεπτα έχουν μια κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη προς τα πάνω. Αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει γιατί τα ποτήρια εκείνη τη στιγμή που περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους δημιουργείται μια, θα λέγει κανείς, αντιβαρυτική δύναμη, η οποία σε σχέση με τη βαρυτική δύναμη είναι αντίθετη και εκείνη τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη, γι' αυτό και τα ποτήρια ανεβαίνουν προς τα πάνω, έτσι όπως βλέπετε εδώ στο βίντεο. Όταν λοιπόν όμως η περιστροφόμενη κίνηση των δύο ποτηριών αρχίζει και μειώνεται λόγω της αντίστασης του αέρα, η αντιβαρυτική δύναμη θα είναι σε ένα σημείο που γίνεται ίδια με τη βαρυτική δύναμη των, που ασκείται πάνω στα δύο ποτήρια. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν, όταν φτάνει δηλαδή στο σημείο, όπως λέω εγώ, σημείο 0, εκείνη τη στιγμή, όπως είπαμε, οι δύο δυνάμεις είναι ισοδύναμες. Η μία είναι η βαρυτική δύναμη και η άλλη είναι η αντιβαρυτική δύναμη που δημιουργείται λόγω της περιστρεφόμενης κίνησης των ποτηριών. Και σε εκείνο το σημείο το ποτήρι εξισορροπείται και σταθεροποιείται σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, θα δείτε ότι σε εκείνο το σημείο μένει για λίγο περισσότερο διάστημα από ό,τι στα άλλα σημεία. Και εκεί αρχίζει μετά η πτωτική πορεία του ποτηριού. Τα ποτήρια, τη στιγμή που αρχίζουν και πέφτουν, σημαίνει εκείνη τη στιγμή ότι η περιστρεφόμενη κίνηση των ποτηριών γύρω από τον εαυτό τους, που έχουμε δημιουργήσει εμείς, αρχίζει και μειώνεται λόγω της τριβής του αέρα. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι μειώνεται και η αντιβαρυτική δύναμη η οποία δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο. Και επειδή η αντιβαρυτική δύναμη αρχίζει να γίνεται μικρότερη της βαρυτικής δυνάμεως, πράγμα που η βαρυτική δύναμη κατά τη διάρκεια όλης της πορείας των ποτηριών είναι ίδια, είναι σταθερή, έτσι τα δύο ποτήρια αρχίζουν και έχουν μια πτωτική πορεία έως ότου πέσουν στο έδαφος. Αυτή είναι μια εξήγηση του πειράματος, έτσι, το τι συμβαίνει. Πολλά χρόνια, αν θέλανε οικονομικά ισχυροί τέλος πάντων, θα μπορούσαν να φτιάξουν μια άλλη τεχνολογία υπτάμενη μηχανή που θα ήταν και πιο ασφαλής και θα βασιζόταν πάνω στις αντιβαρυτικές δυνάμεις